αντιλαμβάνομαι την διαφάνεια ως ενημέρωση και ως πληροφόρηση. Καταρχήν των πολιτών και σε δεύτερη φάση των επαγγελματιών. Τα δικαιώματα περιουσίας δεν είναι μόνο δικαιώματα ιδιοκτησίας. Είναι και δικαιώματα βραχαίας μίσθωσης, είναι και δικαιώματα μίσθωσης απλά, είναι και δικαιώματα χρήσης και έχουν σχέση με τη δυνατότητα να δίνουν σε όποιον τα έχει αυτά τα δικαιώματα ένα ρόλο στην οικονομία. Η Ελλάδα έχει πολύ ψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας. Είναι το δεύτερο υψηλότερο, 75% στην Ευρωζώνη. Ένα ποσοστό το οποίο ήταν υψηλότερο έπεσε τα τελευταία χρόνια. Εντός του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών των ακινήτων είναι περίπου το 85% του πληθυσμού. Τι σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές που είναι εντός σχεδίου πόλεως, αλλά είναι εκτός αντικειμενικού. Πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιο περιβάλλον μακροοικονομικό λειτουργεί ένα ακίνητο, αλλά να μπούμε και στη λεπτομέρεια του πώς πραγματικά λειτουργεί ως προς τον τελικό του χρήστη και ποια είναι η αξία που του δίνει ο τελικός χρήστης, γιατί από εκεί προκύπτει η αξία του ακίνητου. Αποτελούν πράγματι τα ακίνητα το θησαυρό των Ελλήνων? Και αν η απάντηση είναι θετική, πώς θα μπορούσαμε να αποτιμήσουμε το μέγεθος αφήνοντας έξω το συναισθηματικό παράγοντα που κυρίως έχει να κάνει με κοινωνικές δομές και εκφράζεται στο βαθμό ιδιοκατοίκησης που συναντάμε σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιρλανδία. Χώρες που γεύτηκαν μνημόνια, χώρες που δοκιμάστηκαν πειράματα όπως το πρόγραμμα Eureka της Ρονάλντ Μπέργκερ το 2012 ή τη στρογγυλεμένη εκδοχή Αρχιμίδης τον Στουρνάρα Μάνου, για να καταλήξουμε στο ΤΑΙΠΕΔ και στο υπερταμείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το ποσό που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από την απευθείας πώληση ή την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας έπεσαν τραγικά έξω. Η αποτίμηση των 72.000 ακινήτων της τότε ΚΕΔ έκανε λόγο για 272 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία με στοιχειώδη μόχλευση θα απέδιδαν έσοδα περί το 1 τρισεκατομμύριο. Περίσευαν λοιπόν άνετα 50 δισεκατομμύρια για απομείωση του χρέους. Σύντομα, μέσα στο 2011, αποδείχθηκε όνειρο θερινής νυχτός και τα 50 δισεκατομμύρια έγιναν 20 και στη συνέχεια 8 δισεκατομμύρια για να περιοριστούν στα 4 δισεκατομμύρια. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα βγουν στο σφυρί περισσότερα από 200.000 ακίνητα, στην πλειονότητα κατοικίες, η αξία των οποίων θα οριστεί από πιστοποιημένους εκτιμητές. Εκτιμητές θα ορίσουν και την τιμή στην οποία θα αγοραστεί η κύρια κατοικία του ευάλωτου χρεοκοπημένου δανειολήπτη από το νέο φορέα που προβλέπει ο πτωχευτικός νόμος. Στο τρίγωνο τράπεζα-εταιρεία διαχείρισης δανειολήπτης γίνεται σαφές πόσο καθοριστικό ρόλο θα παίξει ο εκτιμητής και ακόμη πόσο οφείλει να παρέμβει ως ρυθμιστής το κράτος. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πολύ ψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας. Βέβαια, ο μέσος όρος, η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 75% μετά από μία πτώση που είχε τα τελευταία 10 χρόνια, ήταν υψηλότερο το ποσοστό. Η αγορά αυτή τη στιγμή δουλεύει σε 2 και 3 ταχύτητες. Τα νότια προάστια σε αρκετές περιοχές, επιμέρους, έχουν ήδη πάρει πίσω όλη την πτώση της προηγούμενης δεκαετίας και έχουμε δει και τιμές μέχρι και σε επίπεδα υψηλότερα από πριν την κρίση. Τις περιοχές που βλέπουμε να έχουν ζήτηση, να έχουν ανακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά ακόμα να έχουν κάποιο δρόμο να διανύσουν, και περιοχές που ακόμα δεν θέλω να πω ότι είναι στα ζήτα, αλλά δεν έχουν δείξει ακόμα τη δυναμική τους. Ως πρώτο βασικό συμπέρασμα στα πλαίσια της υγειονομικής κρίσης, έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση των δυναμικών ρυθμών που είχε δείξει η αγορά στη διάρκεια του 2019. Ωστόσο, ταυτόχρονα η αγορά διατήρησε τις τιμές της και έχουμε σημαντικές ανακατατάξεις και σε χώρο γεωγραφικό αλλά και σε χώρους των επιμέρους ακινήτων. Για πολλά χρόνια τα ακίνητα είχαν μια τάση ανωδική. Πέρα από αξία χρήσης ήταν και ένα επενδυτικό προϊόν. Δηλαδή περιμέναμε από αυτή τη γη, από αυτό το σπίτι, να αυξήσουμε την περιουσία μας ή να την διαφυλάξουμε σε ένα επίπεδο που ξοδέψαμε όταν την αγοράσαμε. Πολλά ακίνητα χρησιμοποιήθηκαν εξαντλητικά και τώρα πλέον δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες κανενός υποψηφίου αγοραστή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια μόλυνση στο περιβάλλον στις γειτονιές. Ο ρυθμός ανάπτυξης
συνδέεται απολύτως με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Οι οικονομίες οι οποίες έχουν και παρουσιάζουν μία εύρωστη ανάπτυξη, μία συνεχή ανάπτυξη με έναν βιώσιμο τρόπο, είναι οι οικονομίες οι οποίες έχουν και ένα πάρα πολύ σωστό σύστημα, το οποίο και εκχωρεί και εκδίδει και καταχωρεί δικαιώματα γης. Ένα σύστημα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δημιουργείται από μεταβλητές, οι οποίες βοηθούν στην έκπτωση του δικαιώματος, στην καταχώρηση του δικαιώματος και σε ένα σύστημα που εξαλείπτει τις αμφιβολίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί καθαρίζει το τοπίο. Ξέρουμε ποιος έχει τι. Τα δικαιώματα περιουσίας δεν είναι μόνο δικαιώματα ιδιοκτησίας. Είναι και δικαιώματα βραχαίας μίσθωσης, είναι και δικαιώματα μίσθωσης απλά, είναι και δικαιώματα χρήσης και έχουν σχέση με τη δυνατότητα να δίνουν σε όποιον τα έχει αυτά τα δικαιώματα ένα ρόλο στην οικονομία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μέσα στην οικονομία αυτό το σύστημα, γιατί η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας στηρίζεται στη γη και στην εργασία. Θέλει να είναι σίγουρος ότι οι ελιές του παππού του κάτω στην Καλαμάτα δεν θα του στηφάει ο ξάδερφος ή ο διπλανός ή ο κάποιος άλλος, ενώ αυτό σπουδάζει ιατρική στη Στοκχόλμη. Εν αρχή είναι τα επιτόκια. Με βάση αυτά, οι επενδυτές θα κάνουν πράξεις στηριζόμενα στα ενίκια και το εισόδημα που αυτά παράγουν. Μιλώντας για την αγορά των ακινήτων, ο επικεφαλής της Union Investment, Jens Stobbe, στο συνέδριο του RED, στο Μουσείο Ακρόπολης, αναφέρθηκε στον κλάδο των ακινήτων και εστίασε στην αυξημένη πολυπλοκότητα του νέου τοπίου. Η αλλαγή επιταχύνεται και μας επηρεάζει όλους. Ο τομέας των ακινήτων δεν χαρακτηρίζεται πρωτοπόρος σε ζητήματα καινοτομίας, ενώ υπάρχουν μεγάλα κενά σε θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα των επενδύσεων. Ταυτόχρονα, συνέχισε, οι δεξιότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες, καθώς και οι ρόλοι τους στο νέο εργασιακό τοπίο, έχουν μεταβληθεί, με τους εργοδότες να αγωνίζονται να προσελκύσουν ταλέντα ικανά να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Στην ουσία, ο κύριος Stobbe περιέγραψε το 2016 την μετά COVID-19 εποχή με βάση την εμπειρία του 2008 ως επικεφαλής του επενδυτικού βραχίων ακινήτων της Deutsche Bank. Μιλάμε για διαφάνεια των συναλλαγών. Διαφάνεια σημαίνει από κάποιο σημείο και μετά να έχεις και πολύ καλές βάσεις δεδομένων για να μπορείς να αντλείς πολύ περισσότερο την πληροφορία την οποία έχεις. Είναι σίγουρο ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια. Σαν εταιρεία, σαν Chevron Property Service, εμείς έχουμε επενδύσει τα τελευταία 12 χρόνια, το 2009, στο να δημιουργήσουμε ισχυρές βάσεις δεδομένων, να αξιοποιήσουμε ό,τι δημόσια πληροφορία υπάρχει, αλλά και ό,τι πληροφορία έχουμε εμείς ως εταιρεία. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο πιστοποιημένες εκτιμήσεις. Πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια πολύ καλή αίσθηση το τι συμβαίνει στην αγορά. Αξιοποιούμε πάνω από 500 ερωτηματολόγια τα οποία στέλνονται κάθε τρεις μήνες σε εξειδικευμένους συνεργάτες για να συλλέξουμε αυτό που λέμε πάλι την αίσθηση της αγοράς. Και είμαστε πλέον σε θέση να λέμε ότι έχουμε φτιάξει πραγματικά ένα πολύ ολοκληρωμένο σύστημα, ένα μαθηματικό και οικονομητικό μοντέλο το οποίο μπορεί να μας προσδιορίσει και να μας δείξει να κάνει πρόληψη εμπορικής αξίας. Πολλά από αυτά τα θέματα κάποιες φορές συμπληθίζονται μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, όταν γίνεται το underwriting ενός κοινού χαρτοφυλακίου δανείων, το βγάζει κάποια τράπεζα προς πώληση και πρέπει να αγοραστεί από κάποιο fund, το fund που θα έρθει να το αγοράσει θα προχωρήσει καταρχήν στην εκτίμηση του κάθε ακινήτου. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των ακινήτων. Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για να έχουμε σωστό σύστημα AVM. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχουμε πληθώρα πληροφόρησης. Μεγάλο αριθμό ακινήτων. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε μία διαφανή αγορά. Την έχουμε ίσως σε κάποια περιορισμένη μορφή. Και τρίτον, έχει να κάνει με την επεξεργασία των πληροφοριών.
Πρόσφατα θεσμοθετήσαμε την δυνατότητα των επαγγελματιών να μπορούν ηλεκτρονικά, ψηφιακά, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του χτηματολογίου. Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αγοροπολισιών που συμβαίνουν σε μια περιοχή και φτάνει σε επίπεδο Δήμου. Μπορεί λοιπόν κάποιος εκεί να δει πόσες υποθήκες έχουν εγγραφεί, τι κατασχέσεις έχουν γίνει, πόσες μεταβιβάσεις ακινήτων και αντιλαμβάνεται πόσο λοιπόν ζωντανή είναι μια αγορά σε σχέση με την κινητικότητά της. Νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια η βαρύτητα του real estate θα συρρυκνωθεί με κάλυψη αυτής της συρρύκνωσης από άλλα θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όπως είναι το ESG. Αυτό που επιτάχυνε ο κορονοϊός ήταν οι επενδύσεις και η ζήτηση σε logistics, στα sheds δηλαδή, στα σπίτια, στα beds και αρκετά τελευταία και σε ακίνητα τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν φαρμακευτικές ή άλλες ιατρικές χρήσεις στα meds. Στον αντίποδα είναι ό,τι έχει να κάνει με το retail, με τα καταστήματα. Μεταξύ των δύο άκρων βρίσκεται μια αρκετά μεγάλη κατηγορία ακινήτων που έχει να κάνει με τα γραφεία και με τα σπίτια. Θα δούμε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ προϊόντος το οποίο είναι πραγματικά ποιοτικό και σε προϊόν το οποίο είναι δευτερεύον. Οι αντικειμενικές αξίες ως όρος είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι να διεκδικήσουμε για την πατρότητά τους ως όρος των αντικειμενικών, δηλαδή για η χώρα μας εννοώ. Αλλού είναι όπως αναφέρεται το φορολογητέο, απλώς εκεί υπάρχει ένα μεθοδολογικό ζήτημα. Πολλές φορές στο αντικειμενικό, όπως λέμε τώρα, ξεκινάς από κάτω, βάζεις τα συστατικά που θες και καταλήγεις σε μια τιμή. Όταν μιλάς για την φορολογητέα αξία, ξεκινάς από πάνω και πηγαίνεις προς κάτω. Δηλαδή, τι εννοώ από πάνω, από πόσα λεφτά θες να μαζέψεις για τον προϋπολογισμό σου. Οπότε αυτό παίζει. Άρα, μπορεί σε πολλές των περιπτώσεων να μην ανταποκρίνεται η φορολογητέα αξία στην αντικειμενική αξία. Είτε να είναι μεγαλύτερη, είτε μικρότερη. Σίγουρα χρειάζεται δύο approaches η αξία, δηλαδή και το bottom-up και το top-down. Πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιο περιβάλλον μακροοικονομικό λειτουργεί ένα ακίνητο, αλλά να μπούμε και στη λεπτομέρεια του πώς πραγματικά λειτουργεί ως προς τον τελικό του χρήστη και ποια είναι η αξία που του δίνει ο τελικός χρήστης, γιατί από εκεί προκύπτει η αξία του ακινήτου. Οι μεθοδολογίες υπάρχουν για να το προσεγγίσεις και προς τη μία και προς την άλλη μεριά, αλλά και τα δύο κομμάτια παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Η εκτίμηση είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λέγεται data, και πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό που ονομάζουμε big data είναι αυτό που οδηγεί πολλές βιομηχανίες, όχι μόνο τη βιομηχανία του real estate, στο να προσαρμόσει τον τρόπο της δουλειάς της. Από την άλλη, σε αγορές, ειδικά όπως είναι η Ελλάδα, όπου το κάθε ακίνητο είναι ένα μοναδικό asset, το οποίο διαφοροποιείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τον ανταγωνισμό, η δουλειά του εκτιμητή υποβοηθείται από αυτοματοποιημένα εργαλεία, παραμένει όμως στο επίκεντρο η εκπαίδευση και η γνώση του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. Από την αρχή που ξεκίνησε η εφαρμογή αυτού του θεσμού, οι αντικειμενικές αξίες ήταν για να προσδιορίζουν φορολογητέα ύλη και μόνο. Πόσο ατυχές είναι αυτό το σύστημα, πόσα παράπονα, πόσες διαμαρτυρίες έχει ξεσηκώσει, είναι ότι τη μεν εποχή της ευδαιμονίας, δηλαδή πριν από το 2010, βλέπαμε περιπτώσεις όπου η αντικειμενική αξία ήταν πολύ χαμηλότερη της πραγματικής, ενώ στην εποχή της κρίσης βλέπαμε τις αντικειμενικές αξίες σαφώς μεγαλύτερες από τις πραγματικές και ο φορολογούμενος επιβαρύνονταν άδικα για κάτι το οποίο δεν είχε στην ουσία. Το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων υπήρχε, υπάρχει, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, προσαρμόζεται ώστε οι τιμές ζώνες να είναι κοντά στις εμπορικές, επεκτείνεται ώστε να καλύπτει όλο και περισσότερους ιδιοκτήτες, άρα ουσιαστικά να επιτρέπει και στην κυβέρνηση να εξορθολογίζει τη φορολογική επιβάρυνση, διευρύνοντας την φορολογητέα βάση. Οπότε επιτρέπει να διαμορφωθούν οι συνθήκες για να περάσει το επόμενο βήμα του εξυγχρονισμού του αντικειμενικού, ο οποίος θα βασίζεται πλέον σε αυτοματοποιημένες ψηφιακές διαδικασίες. Όταν έχεις λοιπόν
μια πολύ καλή άποψη για την εμπορική αξία του ακινήτου σου, είναι σίγουρο ότι μπορείς μετά να έχεις ή να διαμορφώσεις και μια άποψη για τη φορολογική αξία που πρέπει να έχει το ακινήτου σου. Όταν μιλάμε για χάσμα, καταρχήν ξέρετε ότι όταν η εκτιμητική επιστήμη αυτό προσπαθεί σε πρώτη φάση να καλύψει, να πιάσει, είναι μια εύλογη τιμή στην οποία θα βρεθεί και αγοραστής και πολιτής για να μπορέσουν να κάνουν μια συναλλαγή. Το λέω έτσι πολύ απλοποιημένα λίγο τον ορισμό αυτό που λέμε εμείς αγοραίας αξίας. Οδεύουμε ολοταχώς προς την αποϊλοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Το μόνο σίγουρο για την επιτυχή κατάληξη συμφωνιών που αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής κεφαλαίων στην κατεστραμμένη ελληνική οικονομία είναι η αντιμετώπιση του θέματος με στρατηγικό σχέδιο. Αυτό έλειψε από το Εύρικα, τον Αρχιμίδη αλλά και το Ταϊπέδ. Και αν υποθέσουμε ότι η κοινή προσέγγιση στις παραπάνω εκδοχές ήταν καταρχήν λογιστική, το μοναδικό στίχημα πλέον είναι η ανάδειξη της ανταγωνιστικής φυσιογνωμίας της χώρας, της πόλης, των υποδομών και της γης. Όποιος καθορίσει το στόχο θα μπορέσει να βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμα, παραγωγικό και οικονομικό. Εγώ ως διευθύντρια των ιδιωτικοποιήσεων, όταν δούλευα για την Παγκόσμια Τράπεζα, ήμουν υπεύθυνη για τη Λατινική Αμερική, παραδείγματος χάρη. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Η οποία, ξέρω εγώ, έχει βασικά 8-9 χώρες. Το μεγαλύτερο ποσό των χρημάτων για το χρόνο σε ΑΕΠ ιδιωτικοποιήσεων ήταν το 1/1 της αντίστοιχης αξίας των δικαιωμάτων γης που έμπαιναν μέσα στην αγορά. Και μιλάμε για χώρες οι οποίες, όταν λέμε ιδιωτικοποίηση στη Λατινική Αμερική, μιλάμε ιδιωτικοποίηση πετρελαίων, ιδιωτικοποίηση ορυχείων που έχουν σχέση με χαλκό, με ασίμι, με χρυσό, με βαριά και πάρα πολύ σημαντικά commodities. Όλα αυτά σε κάθε χώρα ήταν το 1/1 αντιστοιχούσα στο 1/1 του συστήματος δικαιωμάτων γης στη χώρα αυτή. Καθόμαστε σε κάτι τόσο πολύτιμο, αλλά δεν κάνουμε τίποτα.